Πριν δείτε το βίντεο, πρέπει να σας ενημερώσω πως ο ήχος σε κάποια σημεία που μιλάω δεν ακούγεται, έχει χαλάσει. Οπότε, δεν θα ακούτε τις μαλακίες που λέω. Γεια σας παιδιά, Chris 10 εδώ και σήμερα λοιπόν θα κάνω το vlog μου επιτέλους, ήρθε η στιγμή. Το vlog αυτό που έλεγα πως θα το κάνω στο Facebook 9 Αυγούστου, θα το έχω να πάτε να σε περιγραφή, θα το έχω link να δείτε. Το βίντεο θα ανεβεί μετά μόλις στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν ανεβαίνει ακριβώς την ίδια μέρα, επειδή είμαι στο Μέτσοβο και δεν πιάνω ίντερνετ. Η έκπληξη λοιπόν είναι το Μέτσοβο, το όμορφο αυτό χωριάκι που είναι πάνω. Και θα απλώς επειδή θα μπορέσω να πάω πάνω πλατεία, ίσως να βγάλω φωτογραφίες, να τις ανεβάσω Facebook ή Instagram και κάτω στην περιγραφή θα έχω link για να τις δείτε. Επειδή εδώ πέρα λίγο θα είναι μικρό βιντεάκι και όχι πολύ καλό vlog, απλώς σας πάω να δείτε πώς είναι το σπίτι μας, πώς είναι πάνω μέσα, πάνω κάτω στα δρομάκια, καταλάβατε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτό πέρα το δρομάκι. Έχει πολλούς σκορπιούς να πω τώρα αλήθεια. Και από εδώ πέρα πάμε. Κουζίνα. Εδώ πέρα πάμε, ίσως να βγάλω και μια φωτογραφία την πηγή όπου παίρνουμε νερό. Σήμερα δεν θα μπορέσω. Λοιπόν, και πάμε μία μέχρι κάτω για να σας δείξω πώς είναι. Είμαστε βασικά έτσι, έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα, ειδικά για βαλίτσες όπως είναι. Θα πάμε μία πάνω τώρα πρώτα. Είναι λίγο κουραστικά μέχρι να ανεβείτε πάνω. Είναι λίγο, βλέπετε πώς είναι, είναι... Όσοι έχουν έρθει ξέρουν πώς είναι, διάφορα σπιτάκια. Πάνω είναι, θα δείτε τι είναι πάνω. Για πάμε πάνω. Δεν είναι και πολύ εύκολο να πάμε πάνω. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά με το σόρι λίγο μπορούμε. Λοιπόν, συγγνώμη, έγινε ένα πράγμα. Θα σας δείξω λίγο αυτό εδώ πέρα, είναι ξενοδοχείο πολύ διάσημο. Λέγεται Grand Forest, είναι στο άλλο βουνό, στο Ανήλιο. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι πολύ γαμάτο, μην το βλέπετε έτσι μικρό. Είναι 5 αστέρων, έχει εσωτερικές και... Εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, συντριβάνια μέσα. Είναι πανέμορφο τοπίο, σας το λέω. Πανέμορφο. Εκεί πέρα είναι η Εγνατία οδός που βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Κάτσε να το δούμε, αν μπορούμε να το κάνουμε. Περιμένετε. Να το. Δηλαδή δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι οι σύραγγες και όλα αυτά. Καταλάβατε, εντάξει. Δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Αυτή εδώ πέρα είναι η εκκλησία. Και πάμε λίγο κάτω στο Τσιρνίτσι, στη πηγή, δεν θα πάω κάτω εντελώς γιατί είναι αρκετά μακριά. Η εκκλησία είναι αυτή, η μονοπάτια που ανεβαίνουν πάνω στην πλατεία. Η πλατεία είναι τέρμα τέρμα ψηλά πάνω, θέλει πολύ δρόμο για να ανεβείς. Συγγνώμη. Και για πάμε να δούμε πίσω από την εκκλησία και κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι όταν πάει και πώς θα πάρει νερό. Κοιτάξτε. Έτσι, κατεβαίνουμε αυτό το μονοπάτι. Το μονοπάτι που οδηγεί κάτω πάει στην πηγή. Το μονοπάτι που οδηγεί πάνω είναι αυτό που πάει πλατεία. Αλλά μην φανταστείτε πως είναι μικρό μονοπατάκι. Είναι αυτό. Κάτσε να τα ζήσω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, περιμένετε, πάμε λίγο πρώτα κάτω να σας πω και μετά θα σας πω τι γίνεται με το πάνω σημείο. Σωρά πάλι δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Εδώ συνήθως έρχονται και άλογα και πίνουν νερό. Βλέπετε πως είναι έτσι λίγο απότομο και τέτοια και θέλει πολύ κατηφόρα. Προσθετικά με γλιστρήσεις και αυτά. Όποιο ένας άνθρωπος εκεί πέρα. Α, κάπου εδώ πέρα είναι και τα άλογα. Γιατί είναι... Εδώ πέρα το βλέπετε τον άνθρωπο, είναι και τα άλογα. Κάπου θα έρθει το άλογο από εδώ πέρα, έχουν άλογα. Και εδώ πέρα είναι η πηγή που πηγαίνουμε. Βλέπετε πόσο απότομο και λίγο περίεργο είναι. Όπως το βλέπετε αυτό το δρομάκι. Για να πάμε πάνω. Για να πάμε κάτω στο Τσιρνίτσι, είναι και λίγο πιο μεγάλο για να πάμε πάνω στην πλατεία. Είναι πιο πολύ μεγάλο, ας πούμε. Εντάξει, δεν πω το πλατεία γιατί θα κάνουμε τουλάχιστον το βίντεο μέχρι να ανεβούμε πλατεία είναι 20 λεπτά. Από εδώ πέρα γιατί είναι περίπου τεράστιο δρομάκι αυτό μέχρι πάνω και μετά είναι και ο αυτοκινητόδρομος που είναι πιο μεγάλος από αυτόν. Είναι πολύ κούραση, εντάξει, να πούμε. Τώρα θα πάμε και μία κάτω να δείτε πώς είναι. Λοιπόν. Εντάξει, συγγνώμη για το που δεν νομίζω να σας αρέσει και πολύ σίγουρα θα σας αρέσει. Εντάξει, να κάνουμε, δεν είμαστε και θεοί. Πάντως, αν θα πει, δεν μπορώ να πάω και πλατεία γιατί... Ναι, δεν γίνεται, μπορώ να πάω πλατεία.
Τώρα έτσι δεν θα ανεβαίναμε πάνω, οπότε σκέφτηκα να το κάνω γιατί πολύ καθυστέρησα. Να και η εκκλησία όπως σας έδειξα. Ανέβηκα πάνω στον καμπαναριό εγώ εκεί πέρα και μου είπε ο μπαμπάς πως δεν ανεβαίναμε. Από εδώ πέρα χτυπάμε την καμπάνα. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Εγώ νομίζω πως από εκεί χτυπούσα την καμπάνα. Για πάμε και κάτω. Λοιπόν, πάμε. Και αυτό είναι δρομάκι που οδηγεί σε σπίτι. Αυτό το μια όμορφη πατρίδα. Ο γαμό το έκανα. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ πέρα είναι κήπη. Να τον ήλιο είναι εκεί τέρμα πέρμα. Θα σα το δείξω σε φωτογραφία μια μέρα. Αυτό το δρομάκι οδηγεί πάνω στην πλατεία. Λοιπόν, και πάμε κάτω εντελώς τώρα. Sorry αν ο ήχος δεν ακούγεται πολύ καλά και αν σας έρχεται να το κλείσετε. Πάντως, από αυτό το βίντεο κάτω στην περιγραφή θα έχω link να δείτε φωτογραφίες, μικρά βιντεάκια που ανέβα στο Facebook και στο Instagram. Είναι ένα μικρό vlog, το οποίο όμως κάτω στην περιγραφή θα έχει link για να δείτε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κάτω. Υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ πέρα και αναγκαστικά κλείνω το βίντεο λίγο. Εδώ πέρα είναι ο Άγιος Δημήτρος, μια εκκλησία. Και άμα κατεβούμε κάτω, είναι λίγο απότομα τα μέρη, δεν πειράζει όμως. Υγεία. Πιο απότομο είναι όταν κατεβαίνουμε και λίγο όταν ανεβαίνουμε. Δηλαδή, να φανταστείτε, είναι πολύ κουραστικό το μέλλον. Δηλαδή, μέχρι να πάτε, μέχρι να. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εντάξει, άμα θέλετε και ειδικά να πάτε κάτω, θα σας δείξω τώρα τα πάντα. Λοιπόν, πάμε. Ένα μαύρο ωραίο αυτοκίνητο, δεν μας ενδιαφέρει. Και το μέτρο που είναι κάτι σαν Κωμόπουλη περίπου. Και απέναντι υπάρχει μια γέφυρα, δεν ξέρω πώς λέγεται η γέφυρα. Ενώνει το Μέτσοβο με το Ανήλιο. Εκεί πέρα που βλέπετε, αυτό το χουρδάκι. Εκεί πέρα όλο. Είναι το Ανήλιο αυτό. Και θέλει λίγο κόπο, να σας δείξω λίγο. Και τώρα δεν φαίνεται πολύ καθαρά η γέφυρα, θα δείτε λίγο το μικρό της μέρος. Και κάπου από εδώ πέρα, ίσως να δείτε κάτι σαν γέφυρα περίπου φαίνεται. Τη βλέπετε εκείνο το μικρό πράγμα που είναι σαν γέφυρα. Είναι λίγο πιο διπλάσια από εκείνη. Το Ανήλιο και πάμε λίγο να σας δείξω. Διάφορα μικρά σπιτάκια. Και αυτό εδώ πέρα από πάνω είναι ο δρόμος μας για το σπίτι. Από κάτω είναι ο δρόμος για την Παναγία. Ένα μοναστήρι Παναγία που λέγεται. Εκεί κάνουμε το 15 Αύγουστο, γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε στο Μέτσοβο. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Κάτω, συγγνώμη, δεν έχω και κάποιο φίλο έτσι για να είναι πιο ωραίο, αλλά δεν πιστεύω να μην σας αρέσει. Είναι ένα βιντεάκι που δείχνει το Μέτσοβο. Τώρα δεν έχω. Δείτε λίγο πόσο περίεργα και απότομα είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Ο δρόμος οδηγεί στην Παναγία και σε άλλα πράγματα. Εδώ πέρα όλο αυτό το απότομο εκεί πέρα, το πράγμα που οδηγεί εκεί πέρα, όλο. Οδηγεί σε κάποια σπίτια του φίλου μου και δεν θέλω να κάνω το βίντεο πολύ μεγάλο. Ήδη 8 λεπτά αρκετά μεγάλο, οπότε θα αναγκαστικά να το κλείσω. Θέλω να τα vlog μου να είναι μικρά και να έχουν καλό περιεχόμενο. Αυτό δεν ξέρω αν έχει καλό περιεχόμενο ή ήταν μικρό. Δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι ωραίο μέρος να έρθετε. Ειδικά με βρείτε πάνω πλατεία που θέλει λίγο κόπο, να κατεβείτε κάτω στο Παναγία που θέλει πιο πολύ κόπο, να έρθετε σπίτι μας που θέλει πάλι κόπο. Εδώ πέρα είναι πάλι ένας άλλος δρόμος που δεν ξέρω πού οδηγεί. Υπάρχουν ωραία πράγματα. Θα βγάλω πάρα πολλές φωτογραφίες και μικρά βιντεάκια στο Facebook και στο Instagram. Θα τα βάλω κάτω στο link να ξέρετε. Θα δείτε, θα σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Πάμε πάλι σπίτι. Και μπαμ. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τώρα τελείωσε το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε πάρα πολύ. Συγγνώμη για το υλικό που δεν είχε πολύ καλό, αλλά είπα, δεν το ξαναλέω συνέχεια. Βιντεάκια και καλές φωτογραφίες θα υπάρχουν στην περιγραφή στο link. Okay, λοιπόν, θα υπάρχουν links στην περιγραφή, okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε πάρα. Συγγνώμη, αν ακουγόταν πάλι ο ήχος. Δεν φταίω εγώ, είναι οι ατμόσφαιρες έτσι. Τι έκαμε, νησί και βουνό ταιριάζουνε. Άντε λοιπόν, κάντε μου ένα subscribe, ένα like, ένα share, ένα comment να μου πείτε τη γνώμη σας και να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Bye.